Γεια και χαρά σε όλους εσάς που συντονιστήκατε για να δείτε το σημερινό παιχνίδι. Οι καιρικές συνθήκες θα έλεγα πως είναι ιδανικές για ποδόσφαιρο. Και αυτό αποτελεί ένα καλό ιονό για το θέαμα που πρόκειται να παρακολουθήσουμε. Η προσμονή του κόσμου ούτως ή άλλως είναι μεγάλη και αυτό φάνηκε τόσο από την προσέλευσή του όσο και από τις εκδηλώσεις του πριν από την έναρξη του μάτς. Ένα υπέροχο γήπεδο όπου χαίρεσε πραγματικά να βλέπεις ποδόσφαιρο. Το παιχνίδι ξεκίνησε και προμηνύεται συναρπαστικό. Και πίσω στον άξονα η μπάλα. Πασάνω εδώ. Στην μπάλα ο Γκόιος. Πολύ καλή πάσα. Ψάξει για προωθημένους συμπαίκτες του. Βίκτορ Κουέστα. Γκόιος. Μπασάνο. Λαβέρνια. Βίκτορ Κουέστα. Μπασάνο. Μπασάνο. Φοβερή απόκρουση. Ο Μπασάνο δεν νομίζω ότι έκανε κάτι λάθος. Απλά ο τερματοφύλακας έκανε απίθανη επέμβαση. Κάνει ένα σου. Βρέθηκαν πολύ κοντά στον γκολ σε αυτή τη φάση. Αυτό ήταν πολύ κοντά. Παραλίγο να το βάλει. Ήταν υπόθεση μερικών εκατοστών. Ροναλντίνιο. Ράσφορντ. Και είναι έτοιμος να σουτάρει. Πολύ σωστή επέμβαση. Ο Μοχάμεντ Σάλαχ. Αλλιώς το φαντάστηκε εδώ. Αλλά ο κύριος κάτω από τα δοκάρια είχε άλλη γνώμη. Με καλές προϋποθέσεις αυτό το σουτ. Το έβαλε. Καλύτερο ξεκίνημα αμφιβάλλω αν μπορούσα να κάνω. Γκόιος. Ο Γκόιος είναι ακίνδυνος εκεί. Θα πρέπει να στρίψει για να δει τέρμα. Με πλάτη στον τερματοφύλακα δεν μπορείς να κάνεις και πολλά πράγματα. Όμορφες πάσες. Θα του σφυριχτεί το offside εδώ. Οπότε σταματά και η φάση. Είναι σε θέση τέτα-τέτ. Κερδίζουν αμέσως την κατοχή. Ψάχνει να διαπεράσει την άμυνα. Κάνει μια συρτή σέντρα. Ροναλντίνιο. Παπασταθόπουλος. Η μπάλα πάει πίσω. Για να δούμε. Μια έξυπνη παλιά προς την αντίπαλη περιοχή.
Εδώ βλέπουμε πως τους σταματάει. Είναι μέσα! Με δύο γκολ διαφορά πλέον έχουν το κεφάλι τους ίσο. Δεν υπήρχε περίπτωση να το χάσει από εκεί. Απλά σούταρε. Αυτό το παίκτη νομίζω πως οι αμυντικοί δεν είχαν την πολυτέλεια να τον χάσουν από τα μάτια τους. Και όντως, δείτε τι τους έκανε. Αυτά είναι ανεπίτρεπτα λάθη που πληρώνονται ακριβά. Μάλιστα. Έχουν βάλει δύο χωρίς να δεχτούν κανένα. Αυτό το δεύτερο γκολ που πέτυχαν έχει πολύ μεγάλη σημασία. Τώρα τους αρκεί να διαχειριστούν σωστά την κατάσταση. Ντε Πάμπλο. Προς τα μέσα. Ευκαιρία ο Γκόιο. Γκόιος! Επιχειρεί τη μακρινή παλιά. Να η ευκαιρία να τους πιάσουν στον ύπνο. Κρισίτο. Στέλνει την μπάλα μπροστά. Πάει να την περάσει προς τα έξω. Βγάζει και με το κεφάλι πάει για γκολ. Μέσα σε λίγα λεπτά έβαλαν κι άλλο. Απίστευτο. Από τη στιγμή που ξαναπήραν την κατοχή της μπάλας, κινήθηκαν ταχύτατα και πολύ αποφασιστικά. Πραγματικά μια υποδειγματική φάση για το πώς πρέπει να εκδηλώνεται σωστά ένας ευνηδιασμός.